Εδώ είμαστε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, μετά το τηλεοπτικό μας ταξίδι στο Ντάρουιν πριν από λίγη ώρα, μέσα από τα μάτια και όσα μας δήλωσε του Αντώνη Μιαούδη. Ελάτε τώρα όμως να επιστρέψουμε στα του οίκου μας εδώ και χρωστάμε να περιπλανηθούμε στο πανέμορφο χώρο εκεί των Βλιχαδιών, σε αυτόν τον κόλπο που τι κι αν φυσούσε πάρα πολύ το Σαββατοκύριακο. Εκεί οι καταστάσεις πάντα είναι περισσότερο απάνεμες, οπότε καταλαβαίνετε ότι οι οικογένειες, παιδάκια, χαίρονταν την παραλία και τις δύο, την πλευρά προς το Μουσείο Βαλσαμίδη, αλλά και την άλλη πλευρά, έτσι, από το Παραντήσιο. Και πιστέψτε με, πραγματικά, το καλοκαίρι και η γενικότερη εικόνα αρχίζει να δίνει αισιοδοξία. Αισιοδοξία και ελπίδα, όπως αυτή φάνηκε μέσα από τα μάτια και τα χαμόγελα των επαγγελματιών, στο χώρο της εστίασης, των καφετεριών, μπαράκια, εστιατόρια και τα λοιπά, που από τα Βλιχάδια βέβαια είναι μία μέρα πριν ξεκινήσουν, βάλουν το κλειδί και ανοίξουν ελεύθερα την όλη λειτουργία των καταστημάτων τους, αλλά από την κεντρική πλατεία, όπως θα δείτε λίγο μετά, είναι χθες το βράδυ που πραγματικά υπήρχε ικανοποίηση, υπήρχε χαμόγελο, υπήρχε θετική σκέψη και αισιοδοξία. Και όλο αυτό ερμηνευόταν ήδη, έτσι, γιατί είδαμε κάποιες καφετέριες να είναι σχεδόν γεμάτες πια από τον χώρο έτσι όπως τον έστησαν με τα τραπέζια, από τους φίλους ντόπιους που πήγαν να τιμήσουν τον καθένα. Μάλιστα κάποιοι μετακινήθηκαν από τη μία κάπου αλλού, έτσι ώστε να δουν και να μιλήσουν με όλους αυτούς τους ανθρώπους που καταλαβαίνετε ποιος περίμενε λίγο μετά τις γιορτές ότι θα συνέβαινε στην κυριότερη στιγμή, δηλαδή της άνοιξης του Πάσχα, αρχής του καλοκαιριού, κάτι τέτοιο που να επιβάλλεται να είσαι κλειστά, που να επιβάλλεται να μείνει σπίτι. Λοιπόν, όλα αυτά σιγά σιγά αλλάζουν πλέον μορφή, πάνε στα όμορφα και γνώριμα σημεία τα οποία εμείς γνωρίζουμε, εμείς ξέρουμε, εμείς βιώσαμε από τα παιδικά μας χρόνια μέχρι τώρα. Οπότε ελάτε να ξεκινήσουμε από Βλιχάδια και αμέσως μετά συνέχεια βλέπουμε και στην πλατεία, όπως περάσαμε, όπως είδαμε τα τραπέζια των φίλων να έχουν στηθεί, να έχουν μετρηθεί, να μας λένε τη γνώμη τους, την άποψή τους και τις ευχές. Εγκάρδιες ευχές από όλους εμάς λοιπόν, σε όλους τους επαγγελματίες μας, για μια καλή καλοκαιρινή περίοδο, για αισιοδοξία, καλές δουλειές με την υγεία τους. Να είναι όλοι καλά και να προσφέρουν όπως ξέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλους. Πάμε Βλιχάδια και αμέσως μετά κεντρική πλατεία Καλύμνου. Μεγάλες προετοιμασίες, με λάστιχα, σκούπες, τα σπρίσματα που τη βλέπουμε έχουν ολοκληρωθεί. Εδώ στα Βλιχάδια σιγά σιγά όλα παίρνουν την τελική τους μορφή. Γιάννης Βαλσαμίδης, Βλιχάδια, καλημέρα, καλό καλοκαίρι. Είμαστε έτοιμοι? Βεβαίως, έτοιμοι είμαστε. Περιμένουμε αύριο να ανοίξουν όλα τα μαγαζιά. Να δούμε τι θα βέβαια προηθήσει. Κάποιοι, το ξέρεις, στο στυλ της καθαριότητας το πάνε και λίγο παρακάτω, έτσι μέχρι να ζεσταθούν λιγάκι οι μέρες. Δουλεύουμε περισσότερο με τόπιο πληθυσμό, ακριβώς. Από εκεί πέρα δεν είμαστε προφήτες, κανένας δεν είναι προφήτης. Ναι, σίγουρα, θα σίγουρα. Με αισιοδοξία. Με αισιοδοξία, με διάθεση, όπως ανοίγουμε κάθε χρόνο. Εσείς αυτό που έπρεπε, Γιάννη, να κάνετε, το κάνατε, έτσι. Ακριβώς. Και υπομονή κάνατε. Επίσης, κάτι που θέλω να επισημάνω, ότι τα Βλιχάδια είναι στην καλύτερη τους κατάσταση εδώ. Το βλέπουμε. 10 χρόνια, είναι πεντακάθαρα. Έχουν βαφτεί, με πρωτοβουλία δηλαδή του Δήμου, έχουν βαφτεί περιφερειακά όλο το Βλιχάδιο. Εδώ οι πέτρες εκεί που είναι μαζεμένες, τι είναι από το... Αν δεν κάνω λάθος, έριξαν κάτω το περίπτερο. Το περίπτερο που ήταν εκεί παλιά, έτσι, όπως και στις Μυρτιές. Τώρα αφαιρούν το κάτω μέρος του περίπτερου. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Η παραλία είναι πεντακάθαρη. Αύριο θα βάλουμε καλώς εγώ των πραγμάτων και τους κάδους. Οπότε, και περιμένουμε τον κόσμο. Είναι τον κόσμο. Όλα έτοιμα στο 100% σχεδόν. 100%. Το χαμόγελο υπάρχει. Βέβαια, έτσι. πάντα. Λοιπόν. Μεγάλη διάθεση. Για ένα ωραίο καλοκαίρι με υγεία. Πώς νιώσατε όμως εκείνες τις ημέρες όταν τα πάντα έκλεισαν? Αν είσαι στα Βλιχάδια δεν έχεις προβλήματα. Ναι. Εγώ δεν βγήκα. Εσύ μένεις εδώ, είσαι μόνιμος κάτοικος. Σε όλη τη διάρκεια του κορονοϊού δεν βγήκα έξω στην πόδια. Συνεπώς δεν ξέρω πώς. Καταλαβαίνω. Αν πέρασε ή δεν πέρασε ο κορονοϊός. Το μόνο που θέλω να ευχηθώ να δουλέψει όλος ο κόσμος και να μην περιφρονηθεί το χειμώνα. Βεβαίως. Να μην υπάρξει ανεργία, απολύσεις. Να μην υπάρξει μυστέρια, φτώχεια. Έτσι. Εμείς εδώ θα είμαστε. Υγεία,
Όταν θα ανοίξουν βέβαια και ελεύθερα πια οι πτήσεις, έτσι τότε θα δούμε σιγά σιγά. Αλλά δεν ξέρω αν έχεις κάποια εικόνα κρατήσεων από τους φίλους που έχουν επαφές έξω. Έχουμε καθημερινή επαφή και με το Οχάιο και με τον Ντάρουιν και με το Σίδνεϊ και με το Βέλγιο. Mm-hmm. Ακόμα και με την Αφρική. Δεν είναι αισιόδοξα τα μηνύματα. Αλλά επειδή είμαστε καλύμνοι και οι καλύμνοι είναι αψυχολόγητοι, εννοείς ότι οι ομογενείς σκέφτονται το πώς θα μετακινηθούν, γιατί στα δικά του μέρη έχει πρόβλημα, ακριβώς, έτσι ιδιαίτερο. Πιστεύω όμως ότι τελευταία στιγμή κάποιοι από αυτούς θα έρθουν. Θα μετακινηθούν σίγουρα. Αυτό και από Αυστραλία και εμείς το ίδιο μας λένε πολλοί φίλοι κτλ. Αλλά το θέμα είναι λίγο και ο Έλληνας να μετακινηθεί, να του κάνουμε περίεργες προσφορές, να του δώσουμε τη δυνατότητα. Επίσης. Πιστεύω ότι είναι η μοναδική χρονιά που η Κάλυνος έχει τόσο πολύ ανάγκη τους ομογενείς. Αυτό είναι αλήθεια, έτσι. Αλλά όλο αυτό θα πρέπει και οι ίδιοι να το εκτιμήσουν, να το δουν. Εδώ είναι ένα νησί που δεν είχε κανένα κρούσμα, έτσι. Τα πάντα κινήθηκαν όμορφα, ήρεμα, φυσιολογικά, με προφύλαξη. Έτσι. Ακολουθώντας τις συστάσεις. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Λοιπόν, ευχηθώ καλή δύναμη, υγεία, υγεία, χαρά, να είμαστε όλοι καλά. Τον κόσμο, καλό καλοκαίρι. Καλές δουλειές. Εδώ θα είμαστε, Γιάννη, για να τα ξαναλέμε ακριβώς. Και πάλι με όλες τις εξελίξεις. Εύχομαι η ομορφιά είναι σταθερή πάντως. Από την άλλη πλευρά εδώ λοιπόν της παραλίας, Παραντίσιο, οικογένεια Τυράκη, Γιάννη, καλημέρα, καλό καλοκαίρι, με υγεία, όλα καλά. Όλα καλά, ναι, εδώ είμαστε έτοιμοι. Στο χώρο μας, έτοιμοι, mm-hmm. Προσπαθούμε να προετοιμαστούμε σε όλα τα μέτρα ασφαλείας που θα πρέπει να λάβουμε mm-hmm. για να είμαστε έτοιμοι και να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κατάσταση. Για να καταλάβω, έχουμε μετρήσει τώρα τις αποστάσεις? Έχουμε μετρήσει τις αποστάσεις. Ναι, εντάξει, εσύ έχετε και μεγάλο χώρο, ναι, δεν υπάρχει δεν πρόβλημα. Στις αποστάσεις δεν έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Το θέμα είναι τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να πάρουμε στις κουζίνες μας, ναι, στους χώρους μας, mm-hmm. στους εργαζόμενους μας. Η ενημέρωση που πρέπει να γίνει στους εργαζόμενους μας για όλα τα. Για τα γάντια, για μάσκες κτλ. Γιατί είναι ένας ιός και εμείς θα πρέπει να υποδεχτούμε κόσμο και να είμαστε ασφάλεια, να δείξουμε ασφάλεια πρώτα απ' όλα. Ναι, και σοβαρότητα στην αντιμετώπιση. Βέβαια. Ναι, γιατί εμείς μπορεί να το έχουμε περάσει λίγο πιο ανάλαφτα, εύκολα. Ναι, εδώ στο νησί μας και στην Ελλάδα γενικότερα. Αλλά ο τουρίστας και ο ξένος που θα έρθει θα πρέπει να δει μια εξίσου σοβαρή κατάσταση, ότι αντιμετωπίζουμε σοβαρά. Και αυτό πιστεύω είναι το στοίχημα για όλους και ακριβώς. Για όλη την εστίαση στην Κάλυμνο και στα Δωδεκάνησα, ας πούμε. Γιατί μέχρι τώρα η αλήθεια είναι ότι πηγαίναμε σε τράπεζα ή σε σούπερ μάρκετ, δεν βλέπαμε το φαινόμενο της μάσκας τόσο έντονο. Ναι. Δηλαδή κάπου, επειδή λέγαμε το νησί δεν έχει, ήταν λίγο πιο... Ας πούμε, είχε μια ανοχή. Σε ένα λογικό πλαίσιο, δεν αντιμετωπίσαμε κάποια κρούσματα εδώ πέρα, οπότε δεν υπήρξε ο ιός, ας πούμε, στο νησί. Mm-hmm. Αλλά με τις πρώτες επισκέπτες μπορεί να έρθει και ο ιός. Ναι. Και εμείς θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, ακριβώς, σωστά, με να τηρήσουμε όλες τις οδηγίες που μας δίνονται, ας πούμε, από τις συστάσεις τους, βέβαια, από το κράτος και να mm-hmm. αντιμετωπίσουμε την όλη κατάσταση. Μην εσείς βέβαια κάνατε και μια μεγάλη ανακαίνιση πάλι, έτσι, ανακαίνιση. Όπως σχεδόν κάθε χρόνο. Είχαμε χρόνο να ξεκουραστείτε και να ασχοληθείτε. Ναι, να ανανεωθούμε λίγο mm-hmm. πάλι. Αυτό. Έτσι ναι. είναι. Οπότε... Ελπίζουμε να πάει σε όλους καλά η σεζόν, να το αντιμετωπίσουμε όλοι με σοβαρότητα, να δείξουμε μια καλή εικόνα και να δώσουμε αυτή τη φιλοξενία που ξέρουμε να δίνουμε. Όπως πάντα. Όπως πάντα. Με χαμόγελο, με αισιοδοξία. Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Ελπίζουμε. Εσείς καταρχήν τώρα στοχεύετε στον εσωτερικό δικό μας τουρισμό, στους ντόπιους, στους επισκέπτες, στους Έλληνες. Ναι. Και σε δεύτερη φάση και στους ξένους. Πάντως. Ναι, αφού η αγορά είναι ακόμα κλειστή. Και... Υπάρχουν μηνύματα. Δηλαδή με το που ξεκαθάρισε το τοπίο το τουριστικό ναι. και από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και των Υπουργών, είδαμε ανθρώπους που είναι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες. Ναι. Στην Κάλυμνο, στη Λέρο, στην Πάτμο, στους αδέρφους. Δεν θα τους χάσουμε. Αυτοί λοιπόν πήραν αμέσως για να πούνε ότι εμείς θα έρθουμε κτλ. Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω το πρόβλημα είναι στις αεροπορικές εταιρείες. Κατά πόσο θα μας εμπιστευτούν να φέρουν κόσμο στην ΚΟ πρώτα απ' όλα και μετά να έρθουν και σε εμάς οι επισκέπτες. Mm-hmm. Και θα δούμε. Θα δούμε. Ναι, ναι. Ας δώσουμε ένα. Μια ισορροπία. Μια μικρή περίοδος χάριτος και προσαρμογής. Και λίγο αισιόδοξοι. Σίγουρα. Όσο μπορούμε, βέβαια. Έτσι, γιατί τα μηνύματα δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά, mm-hmm. αλλά ελπίζω να. Θα το παλέψουμε. Να το παλέψουμε, ναι. Θα το παλέψουμε σίγουρα. Έτσι. Ο Έλληνας είναι πάντα και ο νησιώτης, φιλόξενος,
με αισιοδοξία, με χαμόγελο, είναι έτοιμος να εξυπηρετήσει, έχει κάνει τις απολυμάνσεις του, έχει καθαρίσει, έχει προετοιμάσει όσο ποτέ άλλοτε, έτσι. Ναι, σίγουρα. Γιατί αυτήν την ώρα έχουμε κάνει πράγματα που δεν τα έχουμε κάνει ποτέ, γιατί δεν είχαμε το χρόνο να το κάνουμε. Βέβαια. Τώρα θα είχαμε κιόλας 1,5 μήνα ανοιχτή. Βεβαίως. Θα είχαμε ήδη περάσει το πρώτο φάσμα των αναρχητών μας, που το χάσαμε. Όμως δεν πειράζει, ας είναι μέχρι εδώ και ας πορευτούμε. Η υγεία πάνω απ' όλα τώρα, να δείξουμε τη σοβαρότητα που πρέπει να δείξουμε στην ασφάλεια και σε οτιδήποτε είναι, στις κουζίνες μας, στα μπαρ μας και στους χώρους μας που θα υποδεχτούμε τον κόσμο μας. Ακριβώς. Και αυτό... Όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά, ναι. Εδώ θα είμαστε άλλωστε για να τα ξαναπούμε, για να δούμε πώς είναι και στην πράξη όλα αυτά, βέβαια, έτσι. Βέβαια, ναι, όσο είναι εφαρμόσιμα, ναι. Να ευχηθώ λοιπόν καλό καλοκαίρι, καλές δουλειές, καλή επαναλειτουργία και καλή δύναμη σε όλους. Χι της κεντρικής μας πλατείας, με τα ουζερί, με τα καφενεία που άρχισαν να λειτουργούν. Τα ουζερί, τα μεζεδοπολία, σήμερα καφετέριες και όλος ο χώρος της εστίασης έχει βάλει χαμόγελα, ελπίδα και αισιοδοξία και ξεκινάει το κατάστημα Νάση στην κεντρική πλατεία. Καλό καλοκαίρι! Καλές δουλειές, έτσι, με υγεία και χαμόγελο. Τη βλέπω όλα τα φτιάξαμε στη θέση τους, απλά και ωραία. Έτσι, έχουμε και εμείς τα ψυγεία. Όπως είναι οι προδιαγραφές που μας έχουν. Ακριβώς. Τις έχετε ακολουθήσει. Καλή σεζόν σε όλο τον κόσμο και υγεία πάνω σε πάνω έτσι, όλα. Έτσι, καλές δουλειές, καλή δουλειές, δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Η κεντρική πλατεία που ζωντάνεψε για τα καλά. Κάποιοι απολαμβάνουν τη βόλτα τους και άλλοι τον καφέ τους.